Γεια χαρά σε όλε και όλου. Άλλο ένα πακέτο αρισπί εδώ από το φύλαθλο προ το φύλαθλο με post-game σχόλια για το Ιωνικό Ολυμπιακό που έληξε πριν από λίγο στο γήπεδο τη νίκαια. Τελικό αποτέλεσμα 0-2 νίκη του Ολυμπιακού. Αν και εφόσον σα αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται. Άλλη μια άποψη από έναν απλό φύλαθλο σαν και εσένα. Είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε. Είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρί προετοιμασίε, χωρί πρόβε. Προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση υπάρχει και αστρονομία εδώ στο κανάλι που θα έλεγα ότι είναι εκπληκτική ω επιστήμη και μα συντριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά πολύ. Άρα μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Να ξεκινήσω άλλη μια φορά ευχαριστώντας όλες και όλους εσάς που ακούτε, που στηρίζετε μέσω των εγγραφών, των likes, των κοινοποιήσεων, αλλά και φυσικά μέσω των σχολείων, όπου εκεί ανταλλάσσουμε απόψεις και ακούγονται εδώ πέρα οι δικές σας απόψεις. Και μιλάμε τώρα για άτομα από όλο τον κόσμο. Κυριολεκτικά. Τώρα, όσον αφορά τον αγώνα, ο Ολυμπιακό ήταν σοβαρό. Δεν έπαθε Γιάννενα, δηλαδή το να προηγείται 0-2 και μετά να ισοφαριστεί. Αντιθέτω, δεν απειλήθηκε. Δεν υπήρχε και αυτή η τρύπα που υπήρχε εδώ και τόσο καιρό. Πίσω δεξιά εκεί, στη θέση όπου έπαιζε ο Φρουσάη αλλά και ο Ανδρούτσο. Που εντάξει, αυτά τα παιδιά δεν είναι κανονικά δεξιά back. Τώρα σου μπήκε ο Ροντινέη και έπαιζε λε και έχει παίξει χρόνια εδώ στον Ολυμπιακό. Έδειξε την εμπειρία του με τη μία. Εντάξει, δεν θα τον θεοποιήσω κιόλα. Κανονικό α, α, δεξί μπακ είναι. Τη σιγουριά είναι, μου αρέσει αυτό. Στι μεταβιβάσει του, στι κινήσει του. Ανεβαίνει ωραία. Σεντράρει πολύ καλά. Και γενικά θα έλεγα, αν είχε και στα αριστερά σου έναν τέτοιον. Και όχι το ωραίο απτσιουκοπείο, εντάξει, ανασταλτικά μπορεί κάτι να σου κάνει, αλλά όσον αφορά το να χτίσει παιχνίδι και build-up και πώς το λέμε, να ανεβαίνει μπροστά, τίποτα. Ένα μπέρδεμα. Δεν ξέρει τι να την κάνει την μπάλα, δεν ξέρει να τη δώσει μπροστά, δεν μπορεί, δεν ξέρω πραγματικά, προφανώς δεν μπορεί, του Στίβου αθλητής είναι. Και άμα γράψει το λεξικό, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, ηλεκτρονικά που γράφουμε τώρα, τη λέξη Ρεάπτσουκ, σου βγάζει τον ορισμό Άρτζι και Λουλάς. Ε, βέβαια. Γι' αυτό σε μια φάση που χτύπησε όχι, oh, λέω από μέσα μου. Μην τραυματιστεί. Μπάσκετ κάνει τώρα τη ρε σε αυτή η Μπολόνια και τα σκάσει έτσι για οψιόν αγορά. Μεγαλύτερη από τα τρία εκατομμύρια που πρόσφερε και φυσικά ο Ολυμπιακό τα αρνήθηκε, αφού σου λέει εντάξει, εγώ έδωσα δυόμιση. Και πάλι, όμω εντάξει, δεν είναι κανένα παίχτη τώρα τρομερό με τεχνική κατάρτιση τίποτα. Ένα τρεχαντήρι είναι και τίποτα παραπάνω. Πώ είχαμε παλιά τον παπά έξω δεξιά, που τον θυμήθηκα αυτόν τώρα τέλο πάντων. Δεν απειληθήκαμε. Ο αντίπαλο είχε και απουσίε λόγω τιμωριών που επέλεξε αυτού του να του έχει για τον αγώνα εναντίον του ατρωμί του, που είναι πιο πολύ στα μέτρα του. Ο Σπανό ο Δημήτρη καλά έκανε, ο προπονητή του. Εμεί δημιουργούσαμε φάσει. Λογικό είναι, ο καθένα ήθελε από μια μπάλα για τον εαυτό του. Και ο Χάμε ειδικά, και ο Φορτούνη, που το Χάμε να πω τώρα, δεν τον είδα και πολύ καλά γενικά. Εντάξει, έτρωγε κλωτσίδια, Μάλλον είχε κάποιο μικρό τραυματισμό. Δεν γνωρίζω. Μιλάω τώρα για το δεύτερο ημίχρονο. Πάντω δεν τον είδα καλά. Στα τρεξίματά του. Γενικά, εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα ξαναπώ όμω ότι με δυσκολότερου αντιπάλου, α πούμε στη ντουμπα, με στην τούμπα, άμα πα, δεν πάει κατέβει τώρα έτσι. Έστω και με αυτά τα αμούστακα. Και πεσμένο που είναι ο Πάοκ. Θε την νίκη οπωσδήποτε. Παράδειγμα είναι αυτό τώρα. Θα κατέβει τώρα με τα τρία δεκάρια. Ποιο θα πιέσει εκεί, ποιο θα μαρκάρει. Άλλο Ιωνικό τώρα, εντάξει. Πάντω η αποστολή εξετελέστη, πήραμε αυτό που θέλαμε, έστω και αν στο δεύτερο ημίχρονο δεν βάλαμε κι άλλο γκολ που θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει, και δύο και τρία, μη σου πω, και τέσσερα. Εν πάση περιπτώσει, τέλο καλό, όλα καλά, κοιτάμε μπροστά. Και εγώ προσωπικά εδώ από το κανάλι είχα πει ότι η ΑΕΚ χάνει δυναμική εκτό έδρα. Η έδρα είναι η δύναμή τη. Εκτό έδρα είναι τη πλάκα. Εδώ και στη Ριζούπολη γκέλαρε με το βόλο, που είναι φιλικό σωματείο. Εκεί, τίγρη και δήμαρχο, ε βέβαια. Να στα Γιάννα να τι έπαθε. Τα αντίθετο από εμά, δηλαδή όχι να προηγείται 0-2, να τρώει 2-0 στο ημίχρονο, και μετά το μόνο που κατάφερε είναι το να μειώσει σε 2-1 το τελικό αποτέλεσμα, στην αρχή μάλιστα του δευτέρου ημιχρόνου, και παρέμεινε έτσι από ό,τι έμαθα, και απόλυσε τρει βαθμού. Πολύ σημαντικό. Γενικά, του πιάνει ήλιγκο και ο Παναγιώτο τα χάλια του είχε, παραπέει, εγώ στο λέω, αν είχε παίξει με οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτό έδρα, εδώ, τη Super League 1, εκτό από το Λεβαδιακό με τον οποίο είναι φιλαράκι εκεί με τον κομπότη, εντάξει, χήμα το λέμε, θα είχε γκελάρι. Στο λέω με υπογραφή. Έχασε αυτή η ομάδα τη Λιβαδιά κανένα δυο σίγουρα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Μιλάμε τώρα εξ επαφή, έτσι, με τον Μπρινιόλι, τον τερματοφύλακα τον Ιταλό που είχε ο Παναναϊκό. στα χέρια του σούταρε, αντί να τη ρίξει τη γωνία, να τη στείλει ο επιτιθέμενο εκεί του Λεβαδιακού. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω τώρα στα δικά μα. Να πω και τι παίχτηκε στον αγώνα. Να τα πάρουμε έτσι με σειρά χρονολογική, όπω τα θυμάμαι εγώ. Όπω προείπα, κατεβήκαμε με αυτά τα τρία δεκάρια πάλι. Που βλέπει ότι τσινάει ο Χάμε πολύ. Άμα εκτελέσει, α πούμε, ο Φορτούνη ε, κάποιο τιμένο, ξέρω εγώ, στραβομουτσουνιάζει αυτό. Γίνεται αλλαγή, ξέρω εγώ, ο Μπιέλ, και αυτό Τον ευλέπει. Μπαμ, κάνουν αυτά. Αυτά σίγουρα δεν είναι καλά για την ομάδα. Πρέπει εκεί το επιτελείο, το τεχνικό, με πρώτο φυσικά τον προπονητή, να λάβει μέτρα. Να τραβήξει αυτιά. Και αν χρειαστεί, να καθίσει και στον πάγκο κανένα από του τρει αυτού. Για να μην κάνουν έτσι. Δεν πηγαίνει πάνω από την ομάδα κανένα ποδοσφαιριστή. Και κανένα φύλαθλο, όπω εγώ ή οποιοδήποτε εδώ. Έτσι δεν πάει. Έτσι πάει. Του κατέβασε λοιπόν ο Μίτσελ με. Τερματοφύλακα φυσικά τον Πασχαλάκη Κεντρικοί οπισθοφύλακε ο Ντόι με τον Σοκράτη, τον Παπασταθόπουλο, όπω πρέπει. Δεξί μπακ, δεμπού το είπαμε ροντινέι, μια χαρά εντάξει, θα το δούμε και στη συνέχεια το παιδί. Αλλά σίγουρα έκανε μια πολύ καλή αρχή. Ενθαρρυντική θα έλεγα. Αριστερό μπακ ο Ρέαπτσουκ απέναντι. Εκεί στο κέντρο εξάρεμβιλά οχτάρι Τα τρία δεκάρια Χάμε, Φορτούνη Πεμπιέλ και μπροστά μόνος του ο Μπακαμπού. Ο οποίος Μπακαμπού, εντάξει, ώρες ώρες δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα, έχει αυτό το κοινό με τον Ιντέγε, αλλά εμένα ο Ιντέγε στα καλά του τότε μου άρεσε πιο πολύ από ότι ο Μπακαμπού. Έτσι, το λέω χήμα. Προτιμούσα τον Ιντέγε τότε, παρά τον τωρινό Μπακαμπού. Άσε που με είχε και πρώτο, έτσι. Άνετα πρωταθλήματα. Όπως μου αρέσει, όπως μου αξίζει, είμαι ολυμπιακός. Και δεν χαίρομαι ούτε πανηγυρίζω με μια νίκη επί του Ιωνικού. Θέλω σε ρηνικών. Αυτά που λέμε κάθε φορά στην εκπομπή εδώ, καθημερινώ. Να δούμε επίση και μια εντεκάδα σταθερά. Έτσι, να κατεβαίνει αυτή η συγκεκριμένη. Να δέσουν ωραία. Διότι ακολουθεί τώρα ο Βόλο και θε να τον χτυπήσει, να πάρει την νίκη εκτό έδρα. Οι άλλοι κάναν παρέλαση. Παναθναϊκό και ΑΕΚ. Πέντε ο ένα, τέσσερα ο άλλο. Θα ρίξει και εσύ. Θα μπορέσει. Εδώ και τόσα χρόνια δυστυχώ δύσκολα τη βγάζει με αυτού ή και φαίνει και κουλουράκια, δηλαδή 0-0. Και σε σφάζει και η διαιτησία, να το πούμε και αυτό. Διότι ο άλλο είναι με στο παρασκήνιο, εντάξει, αυτά είναι γνωστά τώρα. Και σου έχει δώσει και 11.000 εισιτήρια τώρα, εντάξει, αυτό το ευρώ κοιτάει, το χρήμα. Έτσι. Εγώ σου λέω, άμα του καγε τίποτα από λεφτά, θα γινόταν φίλο σου. Αλλά εμεί δεν θέλουμε τέτοιου προδότε που κάποτε αυτό ο συγκεκριμένο τα πήγαινε μια χαρά με τον πρόεδρό μα, ξέρω εγώ τι, τον έχει βγάλει και από μέσα. Άστα, μην τα πούμε όλα τώρα. Δεν χρειάζεται. Αυτά εξάλλου είναι εκτό ποδοσφαίρου. Λοιπόν, καταρχά, εννοείται πω στηρίθηκε ενό λεπτού σιγή για το χαμό του Πελέ. Που εντάξει, εκεί τώρα, σε αυτό το πράγμα που είδαμε ω κηδεία, να έχει τώρα την κόρη του με το χαμόγελο το πλατή να πούμε να ποζάρει πάνω από το φέρετρο. Εντάξει, εκεί λε ότι χάθηκε το συνέστημα, η ανθρωπιά, Λόγω του χρήματο. Έτσι είναι όπω το λέω εγώ. Με το χρήμα τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε πένθο, ούτε συμπόνια, τίποτα. Τι να πούμε κι εμεί που έχουμε χάσει ανθρώπου και τα λοιπά, άστα του, μην τα λέμε τώρα. Και ένα Ιφαντίνο τώρα, πώ τον λένε, να βγάζει selfies και να ποζάρει, χαμογελαστό. Ροζίλη πράγματα, ντροπή πράγματα, δεν θέλω να εκφραστώ, κρατιέμαι. Στα το αγώνα πάμε λοιπόν. Στο 3 έβγαλε σέντρα ο Ροντινέη προ τον Μπακαμπού λίγο πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε, θυμάμαι. Χουτεσιώτη και Βαλαιριάνο ε, είχαν παίξει βασική εκεί στον Ιωνικό, πρώην δική μα, έτσι, από τι Ακαδημίε. Είναι και ο Σεμπά εκεί πέρα, ο οποίο εμφανίστηκε με πολιτικά. Στο τέλο του μιλήσαν εκεί ο Ανδρούτσο και ο Ρέτσο, τον ξέρουν από το παρελθόν. Αυτό το παιδί είχε φάει τρελό κράξιμο. Νομίζω έχει Ελληνίδα, κοπέλα, κάτι τέτοιο. Γενικά έχει δεσμού εδώ με Ελλάδα. Εντάξει, δικαίωμά του. Τον λέγανε άμπαλο αυτά και όμω βοηθούσε ανασταλτικά. Εντάξει, δεν ήμουνα και ξετρελαμένο μαζί του. Αλλά οπωσδήποτε έχουμε δει και χειρότερου σε σχέση με τον Σεμπά τότε. Τον τότε, το τονίζω. Εμεί από την άλλη ξεκινήσαμε ελέγχοντα το παιχνίδι. Μετά στο 6 ο Φορτούνη πήγε να κάνει το 1-2 εκεί με το Ροντινέι, αλλά τελικά έκανε λάθο. Θέλει χρόνο τώρα να βρει ο ένα τον άλλον εκεί. Μιλάμε τώρα για ένα παιδί καινούριο. Μετά στο 7 ο Ρέαπτσουκ βρέθηκε τέτα τέτ με το Χουτεσιώτη αλλά αντί να σκοράρει, ξέρω εγώ, εκεί να σουτάρει, έκανε σέντρα. Κακή, του κλέψαν την μπάλα. Μετά στο 13, πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ο Χάμε κοφτεί κάθε τη πάσα, θα έλεγα αριστοτεχνική, αλλά ο Φορτούνη την έστειλε έξω την μπάλα. Μετά βαρέσαν το Ρέαπτσουκ. Ευτυχώ όμω σηκώθηκε, μπα και φύγει, ξαναλέω. Μετά πήγε ο Λοβέρα και ο Φαντιγκά να βγάλουν συμπέκτη του Τέτα τέτα αλλά πρόλαβε ο Πασχαλάκη, έκανε ωραία έξοδο. Γενικά καλογυμνασμένο τον είδα πάλι το Πασχαλάκη. Μετά στο 20 κεφαλιά μπακαμπού έξω, αλλού για αλλού. Στο 26 έβαλε γκόλο Χάμε με κεφαλιά αλλά τελικά δεν μέτρησε. Στο 27 σέντρα Χάμε αλλά μάζεψε την μπάλα εκεί ο Χουτεσιώτη. Ήταν πολύ έξυπνη σέντρα. Αν προλάβαινε εκεί ο Μπακαμπού κάτι θα γινότανε. Μετά όμω έγινε ωραία παλιά του Εμβιλά προ τον Έμπαμ και του μετά του Έμπαμ προ τον Μπακαμπού, ο οποίο βρέθηκε ολομόναχο. Εκεί εντάξει, σκοράρει αυτό. Αν βρει άνοιγμα, πέλαγο, το έκανε ολομόναχο. 0-1, μια χαρά. Μετά στο 40, καπάκι, δηλαδή επόμενη φάση, θυμάμαι, φορτούνη ελευθερώθηκε. Είχε χώρο, απέφυγε και το τζιγκρίν και ωραία με προσποίηση. Το τράβηξε. Ωραίο, φαλτσαριστό, όμορφο. 0-2. Μετά στο ημίχρονο, μου είχαν έρθει κάποιε έτσι αναμνήσεις από τον αγώνα με τα Γιάννενα. Εντάξει, δεν είναι και πολύ παλιά. Πρόσφατο είναι, φρέσκο. Αλλά τελικά όλα καλά στο τέλο. Στο 47, εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χάμε μαγική παλιά προ τον Μπιέλ. Που όμω δεν τελείωσε καλά τη φάση, επειδή δεν κατάφερε να κοντρολάρει σωστά. Μετά χτύπησε ο Φορτούνη. Πάλι εκεί έτρεμε το φιλοκάρδι σου, λόγω του ιστορικού που έχει αυτό το παιδί, με τραυματισμού. Γι' αυτό το έχω πει ότι πρέπει να έχουμε παίχτε, ξέρω εγώ, άλλου, οι οποίοι να παίζουν στα φτερά, να είναι κανονικά extreme και να μην αναλώνεσαι τώρα να χρησιμοποιεί και τα τρία σου δεκάρια. Εντάξει, η λογική λέει ότι ο Μπιέλ είναι για μεταπόληση. Οπότε θα σου μείνει ο Χάμε, τον οποίο τον ανανέωσε, αλλά και ο Φορτούνη που είχε άλλο ένα χρόνο συμβολέου με τα μισά που παίρνει. Οπότε θα δείξει τώρα τι θα γίνει το καλοκαίρι. Στο 50 έγινε σέντρα του Ροντινέη, αλλά ο Τσιγκρίνσκι πρόλαβε τον Μπακαμπού στο 56 είχαμε ωραία εκτέλεση φάουλ του Χάμες Ροδρίγε, αλλά ήταν ωραία και η τοποθέτηση του Χουτεσιώτη, ο οποίο μπλόκαρε σταθερά. Μετά στο 59 Μπακαμπού και Φορτούνη έκαναν αντεπίθεση, αλλά είχαν μια κακή, θα έλεγα, συνεννόηση και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Ενώ είχε δώσει την μπάλα, θυμάμαι, ο Μπακαμπού προ το Φορτούνη, μετά ο Φορτούνη δεν μπόρεσε να τη δώσει σωστά ξανά στον Γαλλο Κογκολέζο, έτσι. Από το 60 και μετά πήρε μια κατοχή έτσι μπάλα ο Ιωνικό Πήρε κάπω δηλαδή τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα τη πλάκα. Κάνα πεντάλεπτο. Μετά αρχίσαν και αλλαγέ στο Ολυμπιακού. Στο 65 Μασούρα στο Φορτούνι. Σου λέω Μίτσελ, κάτσε να προφυλάξω και κάνα μπέχτη εκεί που μου παράγει ενώ αγώνα με το βόλο. Σωστό, συμφωνώ. Στο 66 ο Μασούρα έκανε μια χαμηλή σέντρα εκεί προ τον Μπιέλ, αφού είχε δεχτεί ωραία πάσα από το Χάμε, αλλά ο Ισπανό ο Μπιέλ ο Πεμπιέλ δεν μπόρεσε να σουτάρει, δεν πρόλαβε. Βγήκε έξω μαζί με την μπάλα, θυμάμαι. Να πω πάντω κάτι όσον αφορά τον Ολυμπιακό, με του δανεικού εκεί στον Ιωνικό. Είδε, αντρίκια. Εμεί δεν είπαμε να μην παίξουν. σα ίσα τα δώσαν όλα. Έτσι Τα παιδιά δεν κάνω για Ολυμπιακό, το έχω πει κι εγώ. Αλλά δώσαν το 100%. Ο άλλο, ο Ρώσο, όταν δανείζει παίχτε εκεί στο βόλο, α πούμε, και βάζει όρο να μην παίξει εναντίον του, ή στα Γιάννενα τότε που έκανε. ωραία αυτά, ε ο Ρώσο. Ηθικότατο, γενικά ο Ρώσο. Αυτό και το αφεντικό του. Ο οποίο τον έστειλε εδώ, εντάξει, απεσταλμένο δικό του. Είναι παλιό βουλευτή του. Άντε, μπράβο. Εδώ πέρα ψέματα δεν λέγονται ποτέ. Μόνο αλήθειε. Είτε αρέσουν είτε όχι. Γι' αυτό θα πω κιόλα ότι γκάριζε μια καρακάξα εκεί, μια γριά, στο γήπεδο. Πολύ μένος για τον Ολυμπιακό έβγαλε. Αλλά νομίζω με τη λήξη του αγώνα πρέπει να μπουκώθηκε πρέπει να μπήκε τίποτα στο λαρίκι εκεί και να σφήνωσε. Ε, βέβαια, έτσι είναι. Είπε πολλά, είπε πολλέ κουβέντε. Να μην του πω κι εγώ όμω τίποτα από εδώ, δεν χρειάζεται, γέρο άνθρωπο κιόλα. Λοιπόν, στο 70, ενώ έφευγε ο Μπακαμπού, μόνο του στην αντεπίθεση, άργησε να πασάρει στο Μασούρα. Εντάξει, μπορεί να είναι σωματικά γρήγορο, αλλά είναι αργό στη σκέψη. Αυτό μου απέδειξε εκεί. Μετά στο 73 ο Λαραμπί ε μπήκε στη θέση του Μπακαμπού και ο Γκάρι Ροδρίγε στο PPL. Ο οποίο ξαναλέω αποχώρησε ιδιαίτερα ξενερωμένο. Τον είδα εγώ. Ο Ουκρανός, ο Τσιγκρίνσκι, ο πρώην τη ΑΕΚ, εκεί ο 38χρονο, πόσο είναι αυτό τώρα, πόσο έχει πάει, έριχνε κλωτσίδια τρελά. Και στο Χάμε Ροδρίγε και στον Μπεμπιέλ. Τρελά πράγματα μιλάμε. Μεγάλο τσεκούρι. Με το που μπήκε όμω ο Ελαραμπή, ο σπουδαίο, αμέσω να μαρκάρει άρχισε και μάλιστα στον άξονα πίσω από το κέντρο κιόλα. Γκρίνιαζε και ο Χάμε Ροντρίγε προ το διετητή, σου λέει εντάξει, τι θα γίνει εδώ, δεν του βγάζει κάρτε, αφού με έχουν σκοτώσει. Μετά στο 80 εκτέλεσε corner ο Χάμε Ροντρίγε, ο Μασούρα πετάχτηκε και πήρε κεφαλιά, αλλά η μπάλα πήγε έξω. Μετά στο 84 βγήκε ο Χάμε έξω και πήρε τη θέση του ο Σαμασέκου και ο Μπουχαλάκη πήρε τη θέση του Ινμπαμ. Εντάξει, τώρα εγώ τον Μπουχαλάκη δεν τον περίμενα τον δω, ούτε για τόσα λίγα λεπτά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα κιόλα. Αφού είναι γνωστό, το ξέρουμε. Έχουμε δει. Έτσι δεν είναι. Στο 86 ο Τσιγκρίνσκι με προβολή έκοψε εκεί τον Γκάρι Ροδρίγε που είχε βρεθεί σε θέση βολή από έξω δεξιά. Έκανε μπουκα ωραία. Ω κανονικό εξτρέμ που είναι. Γενικά, ό,τι προσπάθεια έκανε ο Ιωνικό ήταν βούτυρο στο ψωμί του Πασχαλάκη, έτσι. Στην αγκαλιά του, άνετα, εύκολα, ωραία, όλα καλά κάνα δύο-τρει φορέ τη πλάκα, τίποτα. Ανάξια αναφορά, έτσι, σαν προσπάθειε. Οι ευκαιρίε του Ιωνικού. Μετά θυμάμαι στο 88, δηλαδή στο 88 λεπτό, ο Ελαραμπή πρέσαρε έξυπνα, έκλεψε την μπάλα, αλλά δεν τελείωσε τη φάση. Επέλεξε να πασάρει στον μπουχαλάκι, ο οποίο φυσικά και δεν μπόρεσε να σκοράρει. Οι αμυντικοί τον κόψαν εκεί, έτσι, εύκολα. Μετά στο 90, ο Ελαραμπή τέτα τέτ, αστόχησε με το αριστερό, με το κακό του πόδι, δεν είχε δει και τον Γκάρι Ροντρίγε που ανέβαινε από απέναντι να του πασάρει. Αλλιώ είναι πάρα πολύ ομαδικό, θα το έκανε. Να είστε όλε και όλοι σίγουρε και σίγουροι αντίστοιχα. Μετά παραχώρησε κόρνερ ο Παπασταθόπουλο εκεί αναγκαστικά επειδή πήγε να γυρίσει εκεί να αμυνθεί ο Γκάρι Ροντρίγε και την έστειλε προ τα πίσω την μπάλα. Την εκτέλεσε εκεί ένα παίχτη του Ιωνικού, κεφαλιά ο Σόουζα, αλλά δεν μπόρεσε να την αιστεία του Πασχαλάκη. Μη σου πω, αυτή ήταν η πιο σημαντική ευκαιρία του Ιωνικού σε όλο το παιχνίδι. Στο 90 φεύγα. Μετά στο 93, συγκεκριμένα θυμάμαι, ο Σαμασέκου με τη βοήθεια του Λαραμπί τράβηξε ένα μακρινό εκεί σουτάκι καλό, αλλά ο Χουτεσιώτη απέκρουσε σε corner. Και κάπω έτσι τελείωσε ο αγώνα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εννοείται από αύριο, τα απογευματάκι, με τη γνωστή απογευματινή έτσι, εκπομπή, την καθημερινή. Να αναφέρω κάποια σχόλια όμως δικά σας πριν κλείσω. Ξεκινώντας όπως πάντα από κυρία και πιο συγκεκριμένα η Νταχαγιάτη. Λέει για να πάρεις πρωτάθλημα περνάς από έδρες όπως ο Ιωνικός. Διότι αυτές οι ομάδες κλείνονται πίσω, στην άμυνα. Ο Ροντινέη λέει να τον δούμε, λέει τι ψάρια πιάνει. Εντάξει, είδαμε και θα δούμε και στη συνέχεια βεβαίω. Τα και όμορφα δεν χρειάζεται ούτε να θεοποιήσουμε αλλά ούτε και να κράξουμε. Για την ώρα, εννοείται. Καλά, εγώ ποτέ δεν θεοποιώ. Αλλά τέλο πάντων, πρέπει να είσαι Τζιωβάνι, πρέπει να είσαι Λαραμπί, πρέπει να είσαι τέτοιου βεληνικού, να έχει γράψει ιστορία με τη φανελά του Ολυμπιακού. Αλλιώ δεν θεοποιώ με τίποτα. Μετά ο Φώτης Μάμος μου λέει: Τα λέω τέλεια, τον ευχαριστώ, πρώτη φορά σχολιάζει. Μετά, Κριστί, άντε να δούμε, λέει: Το καινούριο το Βραζιλιάνο. Και μακάρι να μα βγει. Επίση προσθέτει, λέει, ποιο Χασάν και τα λοιπά, επειδή συμφωνεί και η Ιντα Χαγιάτη μαζί μου. Κοίτα να δει. Εμεί κάναμε σύγκριση, και εγώ και η Ιντα, όσον αφορά αυτού εδώ πέρα που έχουμε μπλέξει τώρα, Ουι Τζο και τέτοια. Δεν σου κάνει για τρίτο, ο Χασάν. Τι λε τώρα. Δεν σου λέμε για βασικό, αλλά σου λέμε εδώ. Χωρί φυσικά να ξέρω τα παιδιά αυτά, ούτε την Ιντα Χαγιάτη, ούτε τον Κριστί. Έτσι, αυτό το λέω αντικειμενικά. Μετά, Σπύρο Πάλ, Λέει, άντε να πάρουμε το 408ο, βεβαίω. Εδώ εγώ προσωπικά σκέφτομαι το 50 στα 100 μου χρόνια. Από τώρα, βέβαια, αυτό θέλω εγώ. Και μετά 51 στα 101 χρόνια. Έτσι πάει. Και συνεχίζω. Τίποτα, δεν υπάρχει δεύτερη θέση, ποτέ. Όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, δεν χάνουμε ποτέ, δεν θέλουμε να το χάσουμε ποτέ. Έτσι είμαστε εμεί. Οι αρχέ τη δεκαετία του 90 έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Εύχεται βέβαια καλή χρονιά με υγεία, και ότι άλλο επιθυμώ, αντεύχομαι. Και σχολεία όσον αφορά το Μαρσέλο που έμεινε εκτό. Ναι, ο Μαρσέλο εντάξει. Σου λέει κιόλα feeling good. Νιώθω καλά. Αν όντω ισχύει αυτό, είναι σαν να σου λέει στα τέτοια μου τι με νοιάζει εμένα. Κονομάω, εντάξει είμαι. Και να φύγω και τι έγινε. Όλα καλά. Αδιάφορο. Και ο μήνα έχει εννιά. Αναρωτιέται το παιδί όμω αυτό πώ γίνεται να παίρνει τον Ανδρούτσο και όχι τον Μαρσέλο. Έλαντε. Μετά ο Πέτρο ο Κυλάκο. Μου εύχεται καλή χρονιά, αντεύχομαι με επιτυχίες για τον Ολυμπιακό. Και τέλος πάνω πάνω. Εύχεται να είμαι καλά, αντεύχομαι. Υγεία λέει. Εννοείται πάνω απ' όλα. Και ο Ολυμπιακός είναι ο πύρινος του κόσμος. Μετά ο Γιώργος ο Έχουμε και άλλα σχόλια. Και πάλι εύχεται καλή χρονιά. Και πάλι υγεία. βεβαίω αντεύχομαι. Και να πάρουμε καλούς πέχτες Και ο Τζον Pavlis από Houston, Texas λέει χωρίς φόβο και πάθος να πάμε να παίρνουμε τις νίκες. Έτσι, έτσι, συμφωνούμε απόλυτα. Αυτά για την ώρα, τα υπόλοιπα στην αυριανή εκπομπή. Να πω και για τον Βατσλίκ, ο οποίο έφαγε άκυρο. Τι νομίζει, κορόιδα είναι όλοι. Να παίρνουν βρυσάλικο να μαζεύουν τραυματίε. Σαν εμά. Τον έκόψαν, είδε η Αλκμαρ. Έχουμε παίξει και φιλικό με αυτήν, έχουμε καλέ σχέσει. Βλέπει. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στην απογευματινή εκπομπή. Ευχαριστώ, χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακό.